Για να δούμε τον Τεσπότοφ, ο οποίος πέρασε, μπήκε στην περιοχή, προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Κωνσταντέλια. Ένα σούτ από τον Σαμάτα, δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα. Από τον Μάρκος Αντώνιο, με συγχωρείτε. Μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κοσέλεφ. Σλίφκα. Ξανά για τον Κοντονίκο. Ο Κοντονίκος που αυτό πρέπει να ήθελε να κάνει, να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Κοτάρσκι, ο οποίος έκανε πίσω βήματα. Πάσα πλάγια για τον Σαμάτα. Αλλάζει κατεύθυνση ο Ντεσπότοφ για να πάρει μπάλα. Ράφα Σοάρες το σκάψιμο για τον Ντεσπότοφ. Με τη μία το σούτ την μπάλα θα κοντράρει πάνω στο Τζανδάρη και θα φύγει κόρνερ. Κωνσταντέλιας. Μάρκος Αντώνιο. Πατάει την περιοχή ο Μάρκος Αντώνιο. Θα γυρίσει έξω για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν έκανε καλή πρώτη επαφή με την μπάλα. Σάστρε. Αλλάξε ωραία με τον Μάρκος Αντώνιο. Κάνει κίνηση ο Σαμάτα στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα έξω. Τεράστια ευκαιρία με τον Νεοσδόεφ να κάνει κίνηση φορ. Λίγο πιο ψηλά από το ύψος του πέναλτι. Μάλτσι πέρασε για τον Ρουμπέν Μαρτίνεθ. Το σούτ του Ρουμπέν Μαρτίνεθ, μπάλα έφυγε έξω. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Λαμία στο 30. Κορνέζος για τον Σλίφκα. Έμεινε κάτω η σημαία του βοηθού, κρατάει ο Σλίφκα, τριπλάρει. Θέλει να βγάλει και μία σέντρα, η μπάλα κόντραρε. Υπήρχαν διαμαρτυρίες από το κοινό στη Λαμία. Εκτέλεση του Ντεσπότοφ. Κεφαλιά από τον Κετσιόρα, η επέμβαση του Κοσέλεφ σε κόρνερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Με το αριστερό, σέντρα του Σιμών, ο Μάλτσι για τον Σλίφκα, 1-0 η Λαμία. Την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ. Ίσως την τελευταία φάση στο πρώτο μέρος. Με τον Σλίφκα που έχει αυτό το ρόλο του περιφερειακού επιθετικού να σκοράρει. Σέντρα, το σούτ έφυγε έξω από τον Κοντονίκο. Ο Σαμάτα παίρνει την κεφαλιά για τον Μάρκος Αντώνιο. Βλέπει τον Κωνσταντέλια ο Μάρκος Αντώνιο και θα του πετάξει την μπάλα στον χώρο. Ο Κωνσταντέλιας θα την αφήσει για τον Σαμάτα. Κακό κοντρόλ από τον Σαμάτα που θα κάνει και φάουλ πάνω στο Γιαννούτσο συνέχεια. Έπεσε με πολύ φόρα ο Σαμάτα πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Λαμίας. Μάρκος Αντώνιο με στην περιοχή πέρασε μπάλα. Είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Προσπάθησε να πλασάρει από πολύ δύσκολη γωνία ενώ ο Ντεσπότοφ ερχόταν και ζητούσε την μπάλα και καλύτερη γωνία ο Βούλγαρος για να εκτελέσει. Ήταν αμαρκάριστος. Δείτε ξανά. Έχασε ο Μάλτσι. Μες στην περιοχή ο Ντεσπότοφ. Ο Σντόεφ είναι πεσμένος με πρόβλημα στο γόνατο. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Μπράντον Τόμας έξω. Με το που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο γίνεται απειλητικός ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ στο 58. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ντεσπότοφ. 74ο λεπτό. Μπάλα περνά, κεφαλιά έξω από τον Μιχαηλίδη. Ποιος είχε χώρο, ήταν μόνος του κοντά στη μικρή περιοχή. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα χαμηλά. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Αμαράλ. Αυτός θα τροφοδοτήσει τον Λέικ. Ο Λουτσέσκου ζητάει από τους παίχτες να γυρίσουν γρήγορα, να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Υπάρχει φάουλ. Κάνει ο Αμαράλ. Και θα δει την κόκκινη κάρτα. Κάτι θα είπε προφανώς ο Αμαράλ. Πάμε ξανά να δούμε το replay. Εδώ είναι αυτό που βγαίνει από το στόμα του Αμαράλ και γι' αυτό, να το, αποβάλλεται από τον Κατσικογιάννη. Κατσικογιάννης για να βγάλει κόκκινη σε ποιον. Στον Σλίφκα. Κόκκινη και ο Σλίφκα στον πάγκο. Του βγάλε πρώτα κίτρινη κάρτα και μετά κόκκινη. Στο τρίτο λεπτό το καθυστερήσαμε τον Σπότοφ. Εκτελεί μπάλα, περνά πάνω από την εστία του Κοσέλεφ. Ντεσπότοφ που έχει χώρο να γυρίσει και να βγάλει μια σέντρα. Την έβγαλε ο Βούλγαρος στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Με τον Σφαμπ που λειτουργεί σαν σέντερ φόρ εδώ και μερικά λεπτά να παίρνει την κεφαλιά και να ισοφαρίζει για τον ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων.